Ρίξτε μια ματιά σε αυτή τη φωτογραφία και προσπαθήστε να καταλάβετε ποιος είναι ο Μπεν. Ο Μπεν είναι ο τύπος που ψάχνει για κάτι στο πάτωμα. Είναι ο μόνος που δεν φοράει τα παπούτσια του. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι ακόμα στο ντουλάπι του. Έχετε ένα σακί γεμάτο με κόκκους καφέ. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον καφέ για να γεμίσετε εντελώς δύο άλλα σακιά του ίδιου μεγέθους. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Βάλτε το ένα άδειο σακί μέσα στο άλλο και γεμίστε τους με καφέ. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό κλάπηκε από το χρηματοκιβώτιο του κύριος Γκριν, η αστυνομία υποπτεύεται τον Άλαν. Αλλά ο Άλαν λέει, δεν ξέρω τίποτα από χρηματοκιβώτια ή από το πώς να τα ανοίγω. Είμαι ένας απλός σιδεράς. Ο detective δεν τον πιστεύει και ζητά από τον Άλαν να το αποδείξει. Δίνει στον τύπο μια εργασία σχετική με τη δουλειά του. Αν αυτός τα καταφέρει, λέει την αλήθεια. Ο Άλαν παίρνει 5 διαφορετικές αλυσίδες. Η καθεμία έχει 3 κρίκους. Ο detective ζητά από τον τύπο να φτιάξει μια αλυσίδα από αυτά τα 5 κομμάτια. Αλλά αυτός μπορεί να διαχωρίσει και να συνδυάσει μόνο 3 κρίκους. Σε χρόνο 0, ο Άλαν τελείωσε αυτή την εργασία και αφέθηκε ελεύθερος. Πώς τα κατάφερε? Ο Άλαν διαχώρισε 3 κρίκους της μίας αλυσίδας και τους χρησιμοποίησε για να συνδέσει τις υπόλοιπες 4 αλυσίδες. Μπορείτε να μετακινήσετε μόνο ένα σπίρτο για να φτιάξετε ένα τετράγωνο. Τραβήξτε αυτό το σπίρτο λίγο προς τα πάνω. Να το τέλειο τετράγωνο. Ο κύριος Μπέρναρντ, ένας διάσημος εφευρέτης, ζούσε στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Μετά από πολύμινη δουλειά, δημιούργησε τελικά μια μηχανή του χρόνου. Πακετάρισε πολλά τρόφιμα, νερό και άλλα απαραίτητα πράγματα και ήταν έτοιμος να δοκιμάσει την εφεύρεσή του. Ρύθμισε τον χρονοδιακόπτη, έτσι ώστε η μηχανή να το μεταφέρει 500 χρόνια πίσω στο παρελθόν. Ο κύριος Μπέρναρντ ήταν έτοιμος να πατήσει το κουμπί της εκκίνησης, όταν του ήρθε μια σκέψη στο μυαλό. Πήρε τον μηχανισμό και το μετέφερε στον γκαράζ του που βρισκόταν στον πρώτο όροφο. Γιατί? Με αυτόν τον τρόπο, ο εφευρέτης θα απέφευγε να τραυματιστεί. Πριν από 5 αιώνες, δεν υπήρχαν τόσο ψηλά κτίρια. Απλά θα έπεφτε στο έδαφος από το ύψος του έκτου ορόφου. Κοιτάξτε προσεκτικά αυτούς τους τύπους. Ένας από αυτούς είπε ψέματα όταν είπε ότι δεν είχε ζωγραφίσει το πράσινο χαμογελαστό πρόσωπο στο φράχτη. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο τύπος στα αριστερά. Κοιτάξτε το αριστερό του χέρι. Παρόλο που είναι στην τσέπη του, μπορείτε να διακρίνετε λίγη πράσινη μπογιά που είχε χρησιμοποιήσει. Ο Μπρους περπατούσε στην παραλία, όταν βρήκε ένα γυάλινο μπουκάλι. Το πράγμα φαινόταν παλιό και ο τύπος πέρασε πολλή ώρα προσπαθώντας να το ανοίξει. Τελικά τα κατάφερε.
Προς μεγάλη του έκπληξη, ένα τζίνι βγήκε από το μπουκάλι. «Θα εκπληρώσω τις τρεις ευχές σου, αλλά δεν επιτρέπεται να ευχηθείς για περισσότερες ευχές». Ο Μπρος συμφώνησε, αλλά κατάφερε να κάνει και άλλες ευχές. Πώς τα κατάφερε? Η πρώτη του ευχή ήταν να του επιτρέψει το τζίνι να ζητήσει και άλλες ευχές. Πολλά πουλιά προσγειώθηκαν σε δέντρα. Ένα πουλί για ένα δέντρο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ένα από αυτά δεν είχε δικό του δέντρο. Τότε ανασυντάχθηκαν με δύο πουλιά να κάθονται σε ένα δέντρο. Μετά από αυτό, ένα δέντρο έμεινε ελεύθερο. Πόσα πουλιά και δέντρα υπάρχουν? Υπάρχουν 4 πουλιά και 3 δέντρα. Thank you.